Έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο εδώ ζωντανά μαζί μας τον κύριο Γιώργο Πέρο, υποψήφιο βουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο νομό μας. Καλημέρα σας κύριε Πέρο. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τελειώνει μια περιοδία προεκλογική σήμερα εδώ στον Άγιο Κήρυκο. Είδαμε και την πολιτική σας ομιλία χθες. Ποιο είναι αυτό το οποίο έχετε λάβει ως μήνυμα από τους Ικαριώτες αυτές τις μέρες που ήσασταν εδώ, που μιλήσατε με πάρα πολύ κόσμο, είδαμε και από τις δημοσίευσεις και στα τοπικά μέσα. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο έχετε λάβει από τον κόσμο εδώ, τον κόσμο της εργασίας, τους ντόπιους, τους ανθρώπους στους οποίους συνομιλήσατε όλη αυτή την εβδομάδα? Ναι. Όντως πραγματοποιήσαμε ή κάναμε προσπάθεια να πραγματοποιήσουμε αρκετές επισκέψεις, είτε σε χώρους δουλειάς, είτε στους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους, στις γειτονιές. Mm-hmm. Αυτό που εμείς διακρίναμε είναι αυτό που θα λέγαμε ότι ζει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, προβλήματα στους εργαζόμενους, προβλήματα στους αυτοαπασχολούμενους, στους αγρότες, στην νεολαία, στις γυναίκες, προβλήματα τα οποία απορρέουν από τις πολιτικές των κυβερνήσεων μέχρι και σήμερα και της σημερινής βεβαίως, θα λέγαμε σε ορισμένους τομείς και εγκατάλειψη. Mm-hmm. Θα λέγαμε σε ορισμένους άλλους τομείς ελλείψεις, για παράδειγμα στον τομέα της υγείας οι ελλείψεις είναι αρκετές, σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό με την έννοια των γιατρών και τα λοιπά, σε υποδομές που είναι μεγάλες σύλληψεις. Mm-hmm. Όπως επίσης για παράδειγμα δεύτερον στη πυρόσβεση, όπου και εκεί ακριβώς είναι το ίδιο πρόβλημα και δεν μπορεί να στηρίζεται να διαφυλάτει στον πλούτο μιας χώρας ή ενός νησιού όπως είναι εδώ και η Ικαρία, να εξαρτάται από τους εθελοντές που καλώς υπάρχουν, δεν είναι το θέμα εκεί. Δεν μπορείς όμως να στηρίζεσαι μόνο εκεί, ούτε από τις δωρεές κάποιων εντός εισαγωγικών, οι οποίοι στο τέλος βγαίνουν και φιλάνθρωποι. Mm-hmm. Απέναντι στο λαό μας. Όπως επίσης και η κατάσταση που επικρατεί σε χώρους εργασίας, συνολικά στο νησί, που έχει να κάνει με την μη εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, που έχει να κάνει με τραγικές μειώσεις μισθών, που έχει να κάνει με τις αθλειότητες των εργασιακών σχέσεων, 4 ώρες δουλειά, 3 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, και βρίσκεται όμηρος ο εργαζόμενος κάθε φορά των κυβερνήσεων και των εργοδοτών, και βεβαίως και προβλήματα που αφορούν τον υποδομές στην παιδεία με τους μαθητές, τη μεταφορά των μαθητών, τον αθλητισμό. Και θα έλεγα να προσθέσω και ένα μεγάλο ζήτημα που κατά τη γνώμη μας αφορά την νεολαία. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να ρίξουμε τεράστιο βάρος, τα ναρκωτικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε όλοι. Η προσπάθεια που γίνεται είναι η νεολαία να υποταχθεί και με τον τρόπο αυτόν, να σκύψει το κεφάλι, να είναι μια νεολαία υποταγμένη, και για να ολοκληρώσω συνολικά αυτό που λέει ο λαός μας, ότι δεν μπορούμε, βρε παιδί μου, να ζούμε με τα επιδόματα. Δεν μπορούμε να γίνουμε άνθρωποι που να μην έχουμε μια σταθερή και μόνιμη δουλειά. Δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα σταθερό ωράριο. Δεν μπορούμε να ζούμε με αυτές τις συντάξεις όχι που έχουν πετσοκοφτεί 100 φορές από όλες τις κυβερνήσεις, και από το ΠΑΣΟΚ και από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τη σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, θα έλεγα ότι βγαίνει και ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι αρκετός κόσμος έχει τη διάθεση να παλέψει, να απαιτήσει, να διεκδικήσει τη ζωή του, να ζει με αξιοπρέπεια, και αυτό μας ικανοποιεί. Να γιατί λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν αγώνες. Ξέρετε, η ιστορία, ο τροχός της ιστορίας ποτέ δεν κινήθηκε αν δεν μπουν μπροστά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ο ίδιος ο λαός. Με το λαό στη γωνία ποτέ δεν κατέκτησε κάτι. Αυτό δείχνει και η ιστορία μας, αλλά και η καθημερινότητα, και χτες και σήμερα. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται ισχυρό κουκουέ, ακριβώς για τον λόγο αυτόν. Για να μπορέσει
να κινηθεί ο τροχός των αγώνων, ο τροχός των διεκδικήσεων και των απαιτήσεων των εργαζομένων, των αυταποσχολούμενων, των αγροτών, του λαού συνολικότερα. Που εδώ στο νησί τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα σε σχέση και, με τη, και γενικότερα. Και από την άποψη αυτή, εμείς τα μηνύματα που πήραμε είναι ότι αρκετός κόσμος θα στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί βλέπει μπροστά του ότι πρέπει να στηριχθεί η δύναμη αυτή που θα είναι την επόμενη στις 8 του Ιούλη μαζί του. Και όταν λέω για εγκατάληψη, εννοώ και το εξής, ότι οι κυβερνητικές πολιτικές, η πολιτική της κυβέρνησης, όμως, δέστε τώρα, και ο προηγούμενος βουλευτής που υπήρχε εδώ. Ο κύριος Σεβαστάκης. Ο κύριος Σεβαστάκης. Γιατί κανείς πρέπει να κρίνει τα κόμματα και τους βουλευτές, όχι από τα ωραία λόγια τα μεγάλα, από τα μπαλκόνια, αλλά πρέπει να τους κρίνει από την πρακτική. Από τις πράξεις της κάθε κυβέρνησης, από τις πράξεις των βουλευτών. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς. Στη Βουλή στήριξε ό,τι αντιλαϊκό μέτρο πάρθηκε στη Βουλή, το στήριξε. Δεν υπήρχε ένα που να πει εγώ διαφωνώ, παρετούμε και φεύγω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, σε ζητήματα που αφορούν ακόμα και για το ίδιο το νησί, βεβαίως δεν αφοράει την Ικαριά, θα πω και για την Ικαριά, αφοράει και τη Σάμο, που παράδειγμα εκεί ψήφισε το φόρο στο κρασί. Παράδειγμα εκεί ψήφισε την κατάργηση της αναγκαστικότητας στην Ένωση. Σοβαρά ζητήματα. Όταν είναι γνωστό ότι ο λαός εδώ ασχολείται με το κρασί, ασχολείται με το, είναι η κύρια παραγωγή με το λάδι. Από την άποψη αυτή νομίζουμε ότι ο κόσμος, ο εργατόκοσμος, τα λαϊκά στρώματα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους, το ξανατονίζουμε, την επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα είναι το μεγάλο ζήτημα, όταν είναι γνωστό ότι μας έχουν φορτώσει με 3 μνημόνια, τα οποία μνημόνια έχουν περιεχόμενο, πάνω από 700 εφαρμοστικούς νόμους, και μάλιστα το ξέρετε αυτό και το ξέρει και ο κόσμος, ο λαός, ότι τα μνημόνια αυτά και όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι έχουν προοπτικής, διάρκεια προοπτικής 60 μέχρι το 2060. Άρα να γιατί εδώ πρέπει να υπάρχει ποιο κόμμα θα κάνει, θα είναι αυτό που θα κάνει πραγματική αντιπολίτευση. Μιλάμε τώρα για το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Ήθελα να σας ρωτήσω αν στην προηγούμενη τετραετία, όπου είχαμε μια κυβέρνηση, όπως είπαμε, και πρώτον μικροφόνου πρώτης φοράς αριστεράς, όπως αυτό ορίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, μήπως σε εκείνη την περίπτωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με μια υποτιθέμενη συνεργασία μπορούσε να έχει άποψη για όλα αυτά τα θέματα και ουσιαστικά να έθετε εκείνο την ατζέντα, γιατί και στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε μικρή δύναμη, θα μήπως μπορούσε να ορίσει καλύτερα τα πράγματα από μια συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Λέω τώρα υποθετικά σενάρια, κατόπιν εορτής βέβαια, αλλά θέλω την άποψή σας. Κοιτάξτε, το θέμα είναι αν αυτή η λεγόμενη συνεργασία θα ήταν σε όφελος του λαού. Γιατί από εκεί κρίνεις τα πράγματα. Και εδώ πρέπει να πούμε συγκεκριμένα. Πού θα μπορούσε να συμφωνήσει το ΚΚΕ με το ΣΥΡΙΖΑ? Σε τι θέμα? Να πούμε για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ο καλύτερος διαφημιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ο καλύτερος σημειοφόρος του ΝΑΤΟ. Συγχαρητήρια παίρνει και της Κομισιόν. Συγχαρητήρια παίρνει ο Τσίπρας από όλες αυτές τις ενώσεις. Άρα ένα βασικό στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο. Φέραμε στη Βουλή ως κόμμα πάρα πολλές προτάσεις νόμου και αρκετές τροπολογίες που αφορούσαν την καθημερινότητα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Είτε τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους πάντες. Πολλές τροπολογίες που αφορούσαν το μισθό, τις εργασιακές σχέσεις, το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, το θέμα της υγείας, της παιδείας. Καμία από αυτές τις τροπολογίες δεν έγινε αποδεκτή από όλα τα άλλα κόμματα, ούτε από την κυβέρνηση. Η οποία μάλιστα κυβέρνηση μπορούμε να πούμε ότι καθυστερούσε να πάει αυτές τις τροπολογίες και τα σχέδια νόμου να τα πάει στην Ολομέλεια. Και όταν κάποια πήγαν, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα,
τα καταψήφισαν όλα. Ένα παράδειγμα θα πω, που αφορά και το εργατικό κίνημα. 535 συνδικάτα από όλη την Ελλάδα κατέθεσαν πρόταση νόμου στη Βουλή να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που έχουν καταργηθεί. Και το ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως η κυβέρνηση. Να επανέλθει ο μισθός ο βασικός ο κατώτερος στα 751 ευρώ. Να καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Όλο αυτό το συνοθήλευμα, η αθλειότητα που υπάρχει. Λέω μία από που αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους, όλοι μαζί το καταψήφισαν. Λέγοντας ότι δεν βγαίνει η οικονομία, και όταν αυτοί εννοούν δεν βγαίνει η οικονομία, εννοούν να μην πειραχτούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Τι θέλω να πω με αυτό. Ούτε σε ένα σημείο δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, γιατί όταν εσύ εφαρμόζεις πιστά τις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των αυτών των οργανισμών που ανέφερα προηγουμένως, θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Και θα του λέγαμε και εμείς ψέματα, θα υποχρεωνόμασταν και εμείς να στηρίξουμε αυτές τις πολιτικές, και των πραγμάτων, σήμερα να το πω λαϊκά, το λέει και ο λαός μας, δεν θα είχαμε τα μούτρα να βγούμε στο λαό και να του πούμε ότι εδώ υπάρχει και ένα κόμμα που λέγεται ΚΚΕ. Mm-hmm. Θα μας ταύτιζαν με ό,τι πιο αντιλαϊκό, με όλα αυτά που ψηφίστηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση με τη συμφωνία και των άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο. Ωραία, ας πούμε ότι ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, θα το ψηφίζαμε? Όχι. Τι θα κάναμε? Θα αποχωρούσαμε. Και λοιπόν τι θα έλυνε αυτό? Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το μεγάλο πρόβλημα είναι που πρέπει να αναρωτηθεί ο κόσμος, είναι ποιος κάνει κουμάντο στην οικονομία σήμερα. Κάνει κουμάντο ο εργαζόμενος λαός? Κάνει ο λαός συνολικότερα? Σήμερα ποιος έχει τα κλειδιά των μεγάλων επιχειρήσεων? Πάντως δεν τα έχει ο λαός. Mm-hmm. Τα έχουν μια χούφτα μονοπόλια, μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Κάθε κλάδο, κάθε είδους. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα είναι αυτό. Τα κέρδη που βγαίνουν από αυτές τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις πάνε σε μια χούφτα μετόχων, μεγαλοεργοδοτών, και όχι στο λαό μας. Εκεί λοιπόν πρέπει να στραφεί η συζήτηση, να στραφεί η συζήτηση, να ανατρέψουμε αυτή τη βαρβαρότητα που ζει ο κόσμος, ο εργατόκοσμος και συνολικά ο λαός, για να μπορέσει να δει αυτό που λέει πάλι ο λαός μας άσπρη μέρα. Mm-hmm. Διαφορετικά θα γυρίσουμε πίσω. Δεν υπήρχε λοιπόν καμία περίπτωση. Άλλωστε ξέρετε ότι εμείς να συμφωνήσουμε σε κάτι, ξέρετε ότι εμείς έχουμε και κατεύθυνση σε ορισμένα ζητήματα, όπως είναι η συμμαχία. Εμείς θα συμμαχούμε, όχι σε επίπεδο κορυφής με όλους αυτούς, αλλά η δική μας άποψη είναι η συμμαχία των εργαζομένων, των αυταποσχολούμενων, της βάσης, της βάσης των αγροτών, όλων εκείνων που βολοδένουν, θα έλεγα, όλων εκείνων που βασανίζονται από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Επόμενα, να το πούμε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να χολοσκάει. Καταρχήν φαίνεται ότι έχει παγιώσει μια κατάσταση με την οδεύει προς τα εκεί, αυτό φαίνεται, λέμε, με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, ο λαός μας σήμερα δεν πρέπει να χολοσκάει, να νοιάζεται θα βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, δεν θα βγει. Θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή πόση διαφορά θα έχουμε μεταξύ τους, μικρή, μεγάλη, μεσαία. Νομίζουμε ότι αυτό, γι' αυτό δεν πρέπει να χολοσκάει ο λαός. Mm-hmm. Δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει. Πρέπει να τον ενδιαφέρει ποιος την επόμενη μέρα θα κάνει, θα στήσει τείχος απέναντι σε όλα αυτά. Και να δούμε, πούμε και το εξής. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση? Να το σκεφτεί και ο Ικαριακός λαός, για παράδειγμα. Να το φέρουμε σε επίπεδο εδώ. Ο Δήμος είναι της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Νεοδημοκράτης είναι ο Δήμαρχος. Πώς τον λένε, ο Περιφερειάρχης, παρομοίως. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση? Φεύγω όμως από εδώ. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση την επόμενη μέρα? Ο Αδωνής, ο Βρούτσης, ο περιβόητος υπουργός εργασίας. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση? Η Κουντουρά, ή θα έλεγα ο Κόκαλης, που τον συμπεριέλαβε ο Τσίπας στα ψηφοδέλτιά του, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας. Ενδιαφέρεται αυτός για το φτωχό κόσμο, για τον απλό κόσμο, για τον εργατό κόσμο, για τη φτωχή αγροτιά? Δεν ενδιαφέρεται. Τον ενδιαφέρει μόνο και μόνο πώς μέσω των νόμων και των αποφάσεων
θα γεμίζει ο Ντορβάς με κέρδη. Αυτό τους ενδιαφέρει αυτούς. Και τίποτα άλλο. Να λοιπόν γιατί ο λαός πρέπει να πάει στην κάλπη με κριτήριο. Με κριτήριο την καθημερινότητά του, πώς στάθηκαν οι άλλες δυνάμεις απέναντί του, αν δούλησαν προβλήματα, που δεν είναι το ίδιο θέμα. Αν γυρίσει λίγο πίσω, με ό,τι χρώμα σακάκι αν φορούσαν, την μια πράσινο, την άλλη μπλε, την άλλη πρασινομπλε, την άλλη δεν ξέρω ροζ και τα λοιπά, έλυσαν προβλήματα. Και έρχονται τώρα εδώ και υπόσχονται στο λαό, ότι εμείς κάνουμε τόσα χρόνια γιατί δεν τα έκαναν. Θέλω να πάμε στο επόμενο ερώτημα, το οποίο αφορά τις τελευταίες επιστολές σχετικά με την αρχική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ Ικαρίας για τα έργα τα οποία έγιναν επί της διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα στην Ικαρία. Είχαμε μία απάντηση από εσάς και συνεχίστηκε αυτή η συνομιλία και μέσα από την Ικαριακή βγήκε ο κύριος Σαββαστάκης. Είπε ότι και ο κύριος Συναντινός, ο Γενικός Γραμματέας, απαντώντας σας ότι αυτά τα έργα γίνανε σε συνεργασία. Δηλαδή δεν θα ήθελε να τα καρποθεί κάποιος, αλλά ουσιαστικά ομάδι ότι έγινε και από το Δήμο, το προηγούμενο που είχε κατεύθυνση με το ΚΚΕ, και με το ΣΥΡΙΖΑ, με την κεντρική πολιτική, δεδομένου ότι και προηγούμενα χρόνια που ήταν πάλι η λαϊκή συσπήρωση στα πράγματα της Ικαρίας, με άλλες κυβερνήσεις δεν γίνανε. Αυτό ουσιαστικά είπε, για να το συνοψίσω. Ποια είναι ουσιαστικά η απάντησή σας, για να το ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα, να δούμε και τι μέλη γενέστηκε για τον κόσμο που ακούει. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Για το θέμα της υγείας, το νομό. Που είναι πάρα πολύ σοβαρό και χθες, όπως σας είπα, κάναμε μια αρκετά καλή συζήτηση με τους εργαζόμενους στο χώρο εκεί. Πρώτον, για να λέμε την πραγματικότητα. Να μην εθλοτυφλούμε δηλαδή και κρύβουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ήρθε στο νησί, αν δεν κάνω λάθος, το μηχάνημα του αξιονικού. Του αξιονικού, το Μόραβ. Πρώτον, δεν υπάρχει ο ειδικός που να το χειρίζεται. Που είναι σημαντικό. Και δεύτερον, που είναι το πιο βασικό από όλα, δεν μπορεί να καπηλεύεσαι τους αγώνες ενός ολόκληρου λαού. Εδώ του να θυμίσω πόσες φορές οι φορείς του νησιού, ο Δήμος, κατέβηκαν στην Αθήνα με κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Υγείας και όχι μόνο στην κυβέρνηση συνολικά, απαιτώντας, διεκδικώντας να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Στο Υπουργείο Υγείας θυμόμαστε. Βεβαίως. Το δεύτερον, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Με ποιανού χρήματα αγοράστηκε το μηχάνημα? Όταν είναι γνωστό ότι ο προϋπολογισμός του κράτους στον τομέα της υγείας και όχι μόνο, δηλαδή μέσα στα για την υγεία, είναι πετσοκομμένος, όταν είναι επίσης δεδομένο ότι και οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων είναι μειωμένοι. Γιατί είναι μειωμένοι. Αγοράστηκαν λοιπόν πάλι για άλλη μια φορά με χρήματα των ασφαλισμένων. Με χρήματα που προέρχονται από τον υδρότα του Κοσμάκη. Πάλι δηλαδή ο κόσμος πλήρωσε από τα δικά του χρήματα. Μην μας το παρουσιάζετε για έργο της κυβέρνησης, δα. Γιατί κάτι τέτοιο δεν έγινε. Άρα λοιπόν καπηλέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τους αγώνες του ικαριώτικου λαού, τα χρήματα των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, γιατί τι έκανε, αγόρασε ένα μηχάνημα. Αυτό είναι, λύνει το πρόβλημα της υγείας στο νησί? Θέλετε να σας πω κάτι? Έτυχε χθες την ώρα που ήμασταν εκεί να έρθει ένας κύριος, ένας εδώ ντόπιος νομίζω ήταν, μια κοπέλα που ήταν, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και έπρεπε να κάνει μια εξέταση. Τώρα δεν χρειάζεται να πω ιδιαίτερα, έπρεπε να κάνει μια εξέταση. Μας πιάνει λοιπόν, μας είδε, άκουσε υποψήφιος βουλευτής, ξέρετε πώς είναι αυτά, και χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος, λέει, τι μου λέτε τώρα? Μένα μου είπαν να έρθω μετά από, και η κοπέλα εδώ πέρα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και εγώ, και τι έκανες βρε άνθρωπε? Πήγα και πλήρωσα 120 ευρώ σε ιδιότητα να το κάνω. Τι να συζητάμε τώρα? Ξέρετε, καμιά φορά, να μην πω πολλές φορές, λες ωραία λόγια, βγάζεις ωραίες ανακοινώσεις, έκανα. Η πράξη όμως, η ζωή η καθημερινή σε διαψεύδει. Τον διαψεύδει λοιπόν αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της υγείας εδώ το ΣΥΡΙΖΑ και τον τοπικό, όταν επιχαίρει και λέει εμείς κάναμε για την υγεία, κάναμε για τον αθλητισμό, κάναμε για εκείνο, κάναμε για τ' άλλο. Η πραγματικότητα είναι αυτή όμως. Είναι εντελώς διαφορετική η πραγματικότητα.
Άρα δεν μπορεί να λες ψέματα. Και βεβαίως θα τον ανταμείψει το ΣΥΡΙΖΑ ο λαός. Είμαστε σίγουροι. Θα τον ανταμείψει. Για αυτά που έκανε, τα έργα που έκανε, και το μεγαλύτερο έργο που έκανε, και το δίνουμε συγχαρητήρια από εδώ, είναι που συνέβαλε και με την ψήφο του, και όχι μόνο, και με τη συκοφαντία και με τη λάσπη, με όλους τους τρόπους, να βγει δήμαρχος Νεοδημοκράτης. Και να κάνω και ένα σχόλιο, επειδή έρχεται ο Μητσοτάκης εδώ τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι στο πρόγραμμά του για να πιει ένα καφέ, δεν είναι για τίποτα άλλο. Μάλλον έχετε και να δώσει συγχαρητήρια στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη στάση. Και για το Δήμο και για την περιφέρεια και όχι μόνο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σε πανελλαδική κλίμακα συνέβαλε να μην ψηφιστούν αρκετά, θα λέγαμε, και σε άλλους Δήμους. Θυμίζω στην Αθήνα, στην Κεσαριανή, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι. Βεβαίως εκεί που δεν μπόρεσε ήταν η Πάτρα. Από την άποψη αυτή, νομίζουμε ότι ο λαός πρέπει, όλα αυτά που λέμε, όλα αυτά που ζει, στην πράξη όμως, όχι τις ανακοινώσεις, πρέπει να τα κάνει κριτήριο να ψηφίσει, κριτήριο αγώνα, κριτήριο μάχης. Γιατί για μας δεν είναι μόνο να πάρουμε την ψήφο του λαού μας, εμείς θέλουμε την ψήφο, αλλά τη θέλουμε να την κάνουμε όχι ψήφο για καρέκλες στη Βουλή, τη θέλουμε να την κάνουμε ψήφο αγώνα. Γιατί η επόμενη μέρα είναι μέρα δύσκολη. Δεν θέλουμε να μαυρίσουμε την καρδιά του κόσμου, που έτσι κι αλλιώς είναι μαύρη από αυτά που ζει, όμως θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα. Να μην απογοητευτεί. Να σηκώσει κεφάλι. Να παλέψει. Να μην κλειστεί στο σπίτι του. Αυτό θέλουν. Και ξέρετε επίσης κάτι. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο αστικό σύστημα της χώρας, ξέρετε ποια είναι? Ότι κατάφερε να απογοητεύσει ένα μεγάλο μέρος του λαού μας. Ένας λαός που και εδώ στην Ικαρία πίστεψε ότι κάτι θα αλλάξει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει αριστερός είναι, θα είναι κάτι διαφορετικό. Όμως δυστυχώς απογοητεύθηκε. Αυτό εμείς δεν θέλουμε. Γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο αυτόν, τον απογοητευμένο κόσμο, να μην το βάλει κάτω. Υπάρχει η δύναμη εκείνη που μπορεί να συμπορευτεί μαζί της. Είναι το κουκουέ. Μπορεί να έχει μαζί μας πολλές διαφωνίες. Για τον σοσιαλισμό, για το ένα, για το άλλο. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι το ΚΚΕ ήταν μια σταθερή δύναμη που πάλεψε, μπήκε μπροστά να οργανωθούν και μες στη Βουλή, παρότι ξέρετε μες στη Βουλή τα πράγματα οι σχετισμοί είναι αρνητικότατοι, κυρίως και εκτός Βουλής, για να μπορέσει να λύσει και ζητήματα της καθημερινότητας που είναι πολύ σοβαρά, όλα αυτά που συζητήσαμε και είπαμε και προηγουμένως. Μα γιατί εμείς λέμε ότι πρέπει να στρέψει τα πειρά του, τα βέλη του, την ψήφο του εναντίον όλων αυτών και να στηρίξει το ΚΚΕ. Αμέσως μετά από εδώ πηγαίνετε στη Σάμμο για την τελική ευθεία πριν τις εκλογές. Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για την κατάσταση στη Σάμμο. Είναι ένα νησί το οποίο είναι τόσο κοντά, όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος από την Ικαρία. Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για το τι συμβαίνει στη Σάμμο. Ποια τα προβλήματα τα οποία είναι διαφορετικά από εδώ εκεί? Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση για το μεταναστευτικό, για τα νέα κέντρα ταυτοποίησης, πώς λένε, υποδοχής, πώς μπορούμε να τα πούμε. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτά τα θέματα, τα οποία βλέπουμε ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και είχαμε μιλήσει και στις προηγούμενες εκλογές? Είναι θέματα τα οποία μπορεί να μην μας ακουμπάνε σαν Ικαριώτες, αλλά είναι θέματα τα οποία επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Άρα ουσιαστικά μεσοπρόθεσμα μας έρχονται και αυτά στο κομμάτι της καθημερινότητας του Μέσου Καριώτη, ακόμα και αν δεν είναι στην καθημερινότητά του. Σωστά το βάζετε. Όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το θέμα του προσφυγικού, μεταναστευτικού. Όμως νομίζουμε ότι πρέπει ο σαμιώτικος λαός, αλλά όχι μόνο, γιατί μπορεί σήμερα να το έχει το ζήτημα ο σαμιώτικος λαός, αλλά επειδή αυξάνεται η επιθετικότητα, αυξάνονται οι επεμβάσεις, ουδής γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί αύριο και για τη συνέχεια. Τι νομίζουμε εμείς? Ο λαός μας πρέπει να στρέψει τα πειρά του και να ψάξει να βρει, να ασχοληθεί όχι με τα θύματα, αλλά με την αιτία, ποιος δημιουργεί την προσφυγιά.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί για να μπορέσεις να βρεις τη λύση στο πρόβλημα, να το γιατρέψεις όσο μπορείς, γιατί εξ ολοκλήρου χρειάζονται άλλα πράγματα, θα πούμε παρακάτω, πρέπει να ανακαλύψεις την αιτία που δημιουργεί την προσφυγιά. Και για μας η αιτία που δημιουργεί την προσφυγιά είναι οι επεμβάσεις στις άλλες χώρες. Είναι οι ανταγωνισμοί. Ποιος δημιουργεί τις επεμβάσεις για τους ανταγωνισμούς? Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες. Τις δημιουργούν, αυτή είναι η εκτίμησή μας, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέστε, από το παλιότερο που ήταν το Κυπριακό, η Κύπρος, την επέμβαση στην Κύπρο. Δέστε τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, ποιος το επιδίωξε και ποιος το έκανε. Δέστε επίσης τις επεμβάσεις στη Λιβύη, στο Ιράκ, πάρα πολλές, που δημιουργούν προσφυγιά. Εκ των πραγμάτων δημιουργούν προσφυγιά. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε την αιτία. Και εκτός των άλλων, ποια είναι και η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτή την ιστορία όλη? Είναι σημαντική η εμπλοκή της χώρας μας. Έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα με βάση του ΝΑΤΟ, όπου και να κοιτάξεις υπάρχουν βάσεις του ΝΑΤΟ. Από εδώ φεύγουν αεροπλάνα, πλοία, φαντάρι, αξιωματικοί και συμμετέχουν σε επεμβάσεις στις άλλες χώρες. Άρα λοιπόν, να ποιο είναι το πρόβλημα. Και εκτός των άλλων, οι ανταγωνισμοί για το ποιος θα αρπάξει τη λία, τον πλούτο των άλλων χωρών. Γιατί ξέρετε, οι ανταγωνισμοί γι' αυτό γίνονται. Δεν γίνονται γιατί τους πήρε ο πόνος να ζήσει καλύτερα ο λαός της των άλλων χωρών. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Τι γίνεται όμως, και η χώρα μας αλλά και οι άλλοι λαοί έχουν πλούτο, ορυκτό πλούτο, φυσικό πλούτο. Εδώ στη χώρα μας προχθές υποράφθηκε, ξέρετε, η σύμβαση με μεγάλα μονοπόλια για τους υδρογονάνθρακες. Με συμμετοχή 20% νομίζω της ελληνικής πλευράς. Παραδίνουμε δηλαδή ορυκτό πλούτο της χώρας στο μεγάλο μονοπόλιο. Αυτοί λοιπόν όλοι οι ανταγωνισμοί, και ξέρετε, όπου τσακώνονται τα βουβάλια που λέει ο λαός μας, την πληρώνουν τα βατράχια. Αυτοί οι ανταγωνισμοί οδηγούν εκεί. Επαναχάραξη συνόρων, που ξέρετε πάντα είναι ματωβαμένη η επαναχάραξη συνόρων. Δέστε τι γίνεται Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, γιατί παραθέσεις εκεί δεν είναι από μου. Δηλαδή δεν ξύπνησαν ένα ωραίο πρωί οι λαοί και είπαν τι να κάνουμε, να πάμε να τσακωθούμε με τους Σέρβους για να αλλάξουμε τα σύνορα. Δεν είναι έτσι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν σχέση με τις επεμβάσεις των ιδεαλιστικών οργανισμών που επιδιώκουν αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την προσφυγιά, και από την άποψη αυτή δημιουργούνται ζητήματα στο νησί. Βεβαίως δημιουργούνται. Πάρουμε το νοσοκομείο, το οποίο ήταν που ήταν, δηλαδή όπως είναι και οι ελλείψεις και εδώ, ακόμη μεγαλύτερες είναι εκεί, το εντείνουν το πρόβλημα, χωρίς να φταίνε οι πρόσφυγες, για να μην παρεξηγηθώ. Και από την άποψη αυτή νομίζουμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει, πρώτον, ξαναλέω γιατί είναι και μερικές ακραίες ναζιστικές απόψεις, οι άλλες συγκαλυμμένες, γιατί υπάρχουν και αυτές, που λένε οι πιο ακραίες θα τους βάλουμε σε ένα καράβι να πάμε να τους πνίξουμε. Ή οι άλλες που λένε να φτιάξουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αδιανόητα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό λαό, που είναι και λαός ανηλένιος. Και πρέπει να είναι ανηλένιος ο λαός μας. Λέω, προβλήματα δημιουργούνται, ναι, δημιουργούνται. Τι πρέπει να γίνει? Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το... Η ερώτηση. Τα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί ξαναλέω, η αιτία είναι το πλαίσιο το οποίο... Η αιτία είναι το πρόβλημα. Πρώτον, πρέπει το hotspot να κλείσει. Καταρχήν, είναι απάνθρωπες οι συνθήκες των ίδιων των ανθρώπων που ζουν εκεί. Δεύτερον, δεν υπάρχει ιατρική περίθαλψη. Παρά την καλή προσπάθεια και των εργαζομένων του hotspot, αλλά και των γιατρών, δεν είναι δυνατόν. Επίσης, δεν πρέπει να φτιαχτεί κανένα νέο. Και μάλιστα εδώ είναι απαράδεκτη η στάση της Νέας Δημοκρατίας και άλλων που συνταυτίζονται μαζί της, όταν λέει να μην γίνει η στιγμή τους Μυτιλινούς. Δεν με νοιάζει, λέει ο Πρόεδρος, να γίνει παρακάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι είναι, σκουπίδια είναι? Όχι σε μένα, πήγαινε στους άλλους δίπλα. Είναι απαράδεκτο, όπως είναι απαράδεκτο και αυτό που έγινε με την
Ένωση Γονέων και Δαιμόνων που μίνησαν την κοπέλα, την δασκάλα, γιατί έκανε μαθήματα στο Προσφυγόπουλα. Απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει λοιπόν και αυτό να κλείσει. Και κανένα νέο να μην γίνει πουθενά σε κανένα μέρος της ΣΑΜΟΥ. Και οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι, βεβαίως. Πρέπει να φεύγουν για την υπηρετική Ελλάδα, όπου εκεί, να που το πρόβλημα που λέγαμε προηγουμένως, η αιτία, θα μπορούν μέσα από γρήγορες διαδικασίες να πάρουν τα χαρτιά τα αντίστοιχα που χρειάζονται, ό,τι χρειάζεται, άσυλο ή ό,τι χρειάζεται, και να μπορούν να φεύγουν να πάνε όπου νομίζουν. Οι πιο πολλοί, από όσο ξέρουμε, θέλουν να πάνε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από την άποψη αυτή, νομίζουμε ότι, λέω, αυτό είναι μια λύση που μπορεί να ανακουφίσει την ανασάνη και τους πρόσφυγες και τον τοπικό πληθυσμό. Τον τοπικό πληθυσμό, όμως δεν είναι η ουσιαστική λύση, γιατί η ροή των προσφύγων θα μεγαλώνει όσο οι επεμβάσεις θα συνεχίζονται με όλους τους τρόπους. Να, γιατί εμείς λέμε ότι και αυτό πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου και κυρίως να δυναμώσει ο αντιμπεριαλιστικός αγώνας ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους Αμερικάνους, στο ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Αλλιώς δεν μπορεί να δοθεί καμία λύση. Θέλουν να σπρώξουν τον κόσμο σε ναζιστικές, ρατσιστικές απόψεις, γιατί εκεί θέλουν να τον σπρώξουν. Ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι αυτή η λογική του. Ο λαός μου, ξαναλέω, δεν είναι τέτοιος. Θέλουν να τον σπρώξουν κατά εκεί. Γι' αυτό και οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων είναι τεράστιες, γιατί για ένα βασικό λόγο, το πιο βασικό από όλα. Γιατί είναι αυτοί που συμφωνούν και με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλους αυτούς τους οργανισμούς. Mm-hmm. Δεν διαφωνούν. Και προηγουμένως που έλεγα για να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορούν να φύγουν. Yeah. Τι τους κρατάει εδώ? Η συμφωνία που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν υπάρχει και η ας το πούμε χαρτούρα για να. Δεν υπάρχει οριθωτημένο τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που επίσης μαζί με τους πρόσφυγες, δέστε τώρα πώς κολλάει τώρα με τ' άλλο. Έχουμε συχνές παραβιάσεις στο Αιγαίο. Έχουμε την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας. Mm-hmm. Έχουμε την αμφισβήτηση κυριαρχικών των συνόρων κτλ. Ποιοι είναι αυτοί? Πάλι από εκεί προέρχεται το πρόβλημα. Όσο λοιπόν θα υπάρχουν αυτοί οι οργανισμοί και θα εντείνονται αυτοί οι ανταγωνισμοί για τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας κτλ., τόσο θα αυξάνονται και η επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας και την προσφυγιά και η μετανάστευση. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη μας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της άλλων προβλημάτων, παράδειγμα για τους εργαζόμενους. Ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων ξέρετε ότι δουλεύει εποχικά στα ξενοδοχεία. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη αθλειότητα. Πολύ μεγάλη. Ποια είναι αυτή? Δουλειά από το πρωί ως το απόγευμα. Τεράστια εκμετάλλευση. Ας πούμε τώρα μια καμαριέρα η οποία πρέπει να κάνει 40 δωμάτια και μπορεί και παραπάνω μερικές φορές. Είναι δυνατόν? Κι όμως είναι. Δεύτερο βασικό ζήτημα. Δεν εφαρμόζεται πουθενά η συλλογική σύμβαση εργασίας τους. Πουθενά. Και μισθοί δίνονται άθλιοι. Είναι δυνατόν? Όταν ξέρουμε όλοι ότι αυτός ο κλάδος έχει κέρδη. Και ας κλέγονται οι ξενοδόχοι. Ιδιαίτερα δεν μιλάω τώρα για έναν ο οποίος έχει ένα νοικιαζόμενο. Δεν μιλάμε για αυτόν. Μιλάμε για έναν μεγάλο ξενοδόχο που πάλι κλέγονται. Έχει πέσει ο τουρισμός. Και έχει πέσει ο τουρισμός. Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο που το δωμάτιο κάνει 150 ευρώ. Ποιος εργαζόμενος μπορεί να παραμείνει να κάνει διακοπές σε αυτό το δωμάτιο? Κανένας. Κι όμως ήταν γεμάτο. Γιατί δεν αφορούσε εργαζόμενος. Όμως οι εργαζόμενοι ήταν με άθλιος μισθός. Mm-hmm. Να, γιατί είναι ανάγκη ο κόσμος της δουλειάς, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις, να σηκώσει κεφάλι και να παλέψει. Να παλέψει να έχει σταθερή δουλειά που δεν έχει, να παλέψει να έχει εργασιακές σχέσεις σταθερές και 8ωρο που δεν έχει, να παλέψει να παίρνει μισθό αξιοπρέπεια ώστε να μπορεί να ζει την οικογένειά του. Ένα είναι αυτό που αφορά τους εργαζόμενους. Υπάρχει η αγροτιά. Το μεγάλο πρόβλημα με τους παραγωγούς της ελιάς και του λαδιού. Υπάρχει εγκατάλειψη. Γιατί υπάρχει εγκατάλειψη? Γιατί δεν βγαίνει εισόδημα. Πού οδηγεί η κατάσταση? Ας πούμε στο Αμπέλι η κατάσταση οδηγείται στη μονοπόληση της γης. Δηλαδή θα έρθουν σε λίγο, ήδη έχουν έρθει, mm-hmm. μία, δύο, τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, να μην λέω ονόματα και τους mm-hmm. κάνουμε και διαφήμιση, οι οποίοι θα βουτήξουν στην κυριολεξία όλο την καλλιέργεια του Αμπελιού στη Σάμο,
Και ο Αρώτης θα είναι υπάλληλος του, της μεγάλης επιχείρησης που θα εκμεταλλεύεται το κρασί και το λάδι. Γιατί η νέα γενιά, αλήθεια είναι, μπορεί να μην πηγαίνει. Δεν πηγαίνει όμως γιατί δεν βγαίνει μεροκάμα του. Γιατί αν θέλετε οι φόροι είναι πολλοί, γιατί αν θέλετε έχουν ακριβή τα λοιπάσματα, γιατί η ουσία πάντως είναι ότι από την πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσε που σου βάζει πρόστιμο στο λάδι αν παράγεις παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, να πάλι εδώ η μία από τις αιτίες, και από την άποψη αυτή, να γιατί κατηγορούσαμε και κατηγορούμε την κυβέρνηση που είπα προηγουμένως ότι ψήφισε φόρο στο κρασί, κατάργηση της αναγκαστικότητας της Ένωσης και πάλι λέγοντας. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η συγκοινωνία. Το χειμώνα, νομίζω και εδώ το ζείτε, αλλά με έναν τρόπο κάπως πιο μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Ένα θέμα λοιπόν είναι η ανυπαρξία συγκοινωνία το χειμώνα, αλλά για δέστε, και το καλοκαίρι που υπάρχει, μπορεί μια οικογένεια να φύγει από την Ικαρία να πάει όπου θέλει, να αρρωσταίνει, να πάει κάτι να κάνει, ή να πάει διακοπές κάπου αλλού, ή να έρθουν οι Καριώτες που μένουν στην Αθήνα εδώ. Μπορεί. Μια τετραμιλής οικογένεια για να έρθει από την Αθήνα εδώ να κάνει διακοπές, ή στη Σάμο τώρα, ας πούμε στη Σάμο, θέλει 500 ευρώ με τρίτη θέση το καράβι. Σωστά. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Έχουν ξεσαλώσει οι εφοπλιστές. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Παρεμπιπτόντως εδώ να πω, το είπα και χθες, φέραμε στη Βουλή τροπολογία να καταργηθούν οι 55 φοροαπαλλαγές που έχουν οι εφοπλιστάδες. 55 έχουν. Πώς έχει ο κόσμος. Εδώ ετοιμάζονται να μειώσουν και το αφορολόγιο το πάνω στους 5.500. Όλα τα άλλα κόμματα, όλα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση εννοείται, Χρυσή Αυγή, που εδώ πρέπει να φάει μεγάλη σφαλιά, να το πω λαϊκά, και από τη Βουλή να χαθεί τελείως, ούτε καν να είναι μες στη Βουλή, το καταψήφισαν. Θέλω να πω ότι το συγκοινωνιακό είναι ένα τεράστιο δεύτερο ζήτημα που νομίζουμε ότι πρέπει εδώ να υπάρξει παρέμβαση, να σταματήσει και αυτό πάλι ο αγώνας του λαού θα μπορέσει να βάλει ένα εμπόδιο και ένα φρένο. Μην περιμένετε από άλλους. Θέλουμε να πούμε στον εκαγιώτικο λαό, σωτήρες δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Σωτήρες είναι ο κόσμος ο ίδιος, είναι η δύναμή του, είναι η οργάνωσή του, είναι ο αγώνας του και εμείς ως κόμμα θέλουμε να είμαστε μπροστά, θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να συμβάλλουμε, αλλά όχι με το λαό στη γωνία. Με το λαό ενεργό, συμμέτοχο, μπροστάρι. Mm-hmm. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να δώσει λύση στα καθημερινά οξυμένα προβλήματα και να ανακουφιστεί αυτός ο λαός. Και να βάλει τις βάσεις, τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να κάνει βήματα να πάμε σε άλλη οργάνωση της οικονομίας, σε άλλη οργάνωση της κοινωνίας. Και αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα για τους βουλευτές, δέστε, τα ίδια τα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων από τι απαρτίζονται. Επιτρέψτε μας εδώ να είμαστε και περήφανοι γι' αυτό. Ότι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ απορτίζεται από ανθρώπους αγωνιστές που μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, την αγροδιά, την νεολαία, τις γυναίκες, παλεύουν κάθε μέρα. Είναι μπροστά στη μάχη. Δέστε, ακόμα και αυτούς που απαρτίζουν, τα άλλα ψηφοδέλτια τι είναι. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία και από εκεί χαρακτηρίζεται εάν το τάδε ή το δίνα ακόμα είναι με το λαό ή δεν είναι. Στην κάλπη αναμετρούνται δύο πολιτικές. Η μια πολιτική που είναι με το μεγάλο κεφάλαιο και τις απαιτήσεις του, και βάζω μια παρένθεση εδώ. Πρόσφατα στους βιομηχανούς, στη συνέλευσή τους, ο εκπρόσωπος των βιομηχάνων είπε το εξής. Το 62% των απαιτήσεών μας το ψήφισε η κυβέρνηση. Την ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Μητσοτάκης είπε στην ίδια συνέλευση, θα μειώσουμε τη φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων από το 20% στο 10%. Θα μειώσουμε τα μερίσματα, τα κέρδη δηλαδή των επιχειρηματιών, από το 10% στο 5%. Να γιατί λέμε ότι αναμετριώνονται δύο πολιτικές. Αυτή που ενισχύει το μεγάλο κεφάλαιο και οι άλλοι που είναι οι φτωχοί, οι βιοπαλαιστές, ο εργαζόμενος κόσμος που προσπαθεί να παλέψει, να σταθεί όρθιος στα πόδια του. Και τον θέλουν με το κεφάλι στα σκέλια, να το πω και μην παρεξηγηθώ, να μην απαιτεί. Και πάνω απ' όλα να δέχεται το ρεαλισμό, το ρεαλιστικό. Ζήσε με αυτά που έχεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται δίπλα σου. Η χώρα δεν μπορεί αλλιώς. Είναι μια μεγάλη
θα λέγαμε αυτό που λέει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ζήσε με αυτά που έχεις, ή το άλλο που λέει η κυβέρνηση και τα ΟΟ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το λέει το εξής χαρακτηριστικό, ότι έτσι θα μάθουμε να ζούμε τα επόμενα χρόνια, διότι η οικονομία δεν πάει καλά, αλλά ακόμα και αν μας δώσουν κάτι, εάν η οικονομία αύριο πάει πλην, θα μας τα πάρουν και πίσω. Και είναι τόσο άθλιοι που έλεγε πριν δύο μήνες, μάμε τώρα ακριβώς, ο πρωθυπουργός της χώρας ο Τσίπρας, ότι εγώ παιδιά λέει έχω φτιάξει ένα μαξιλαράκι 5,5 δις, είμαι στην άκρη για να πληρωθούν οι δανειστές. Το έχει λύσει το πρόβλημα των δανειστών. Μάλιστα. Το μαξιλαράκι για τον εργατό κόσμο και το φτωχό λαό, πού το. Κριτήριο λοιπόν η ζωή του, τα πάντα από τη ζωή του κόσμου πρέπει να είναι αυτό, και πρέπει να πάει στην κάλπη, καλούμε όλους τους απογοητευμένους και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία που βλέπουν που πάνε τα κόμματα αυτά, τους καλούμε να πορευτούν μαζί μας. Εμείς ανοίγουμε το, θα λέγαμε, την, το πνεύμα μας, ανοίγουμε την αγκαλιά, τους καλούμε όλους, τους θέλουμε μαζί. Δεν βάζουμε ταμπέλες σε κανέναν. Δεν βάζουμε ταμπέλες σε κανέναν. Η μόνη ταμπέλα που βάζουμε στους άλλους είναι αυτή, το κεφάλαιο και ο λαός. Απ' τη μια τα κέρδη, απ' την άλλη η προσπάθεια του λαού να βγει από την αφάνεια και να απαιτεί στη ζωή του, γιατί την έχασε τη ζωή του. Μας την πήραν και πρέπει να την πάρουμε πίσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε εδώ σήμερα μαζί μας, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια στην υπόλοιπη προεκλογική σας εκστρατεία. Εύχομαι και μετά, όπως είπατε, την 7η του Ιούλη να ξαναβρεθούμε, να μιλήσουμε, να καυτηριάσουμε θέματα, να εντείνουμε και εμείς ως μέσο την προσπάθεια στόχευσης κάποιων θεμάτων σοβαρών προς την επίλυσή τους προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι κι αλλιώς για αυτόν τον λόγο υπάρχουν και τα μέσα για να δίνουν λόγο σε όλες τις απόψεις και πόσο μάλλον σε απόψεις οι οποίες έχουν αγωνιστικό πρόσημο. Όχι όλα τα μέσα. Ξέρετε πολύ καλά τουλάχιστον ότι ιδιαίτερα τα μέσα, τα γνωστά μέσα, είναι ιδιοκτήτες, είναι μεγάλο επιχειρηματίες, εφοπλιστές, που δεν τους ενδιαφέρει το πρόβλημα του κόσμου, τους ενδιαφέρει να προωθήσουν το προϊόν τους. Και από εκεί βέβαια να κερδίσουν, να προξανατολίσουν τον κόσμο, να τον στρέψουν σε άλλους ατραπούς και όχι εκεί που πρέπει να στραφεί ο εργατόκοσμος, ο λαός, για να διεκδικήσει τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν, κλείνοντας και εγώ, λέω ο κόσμος να μην υποκύψει σε εκβιασμούς και διλήμματα που θα πέσουν στο τραπέζι πολλά. Ένα από αυτά είναι ότι έρχεται ο μπαμπούλας της Νέας Δημοκρατίας. Απαντάμε λοιπόν ότι εμείς καταρχήν δεν φοβόμαστε κανέναν. Έχουμε αντιπαλέψει όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές. Αλλά πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος, ποιος ανέστησε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς, το ΚΚΕ και οι αγώνες του. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ, που εφάρμοσε κατά γράμμα όλη την αντιλαϊκή πολιτική. Του πήρε την μπουκιά από το στόμα του Μητσοτάκη. Και βέβαια ο Μητσοτάκης, ο οποίος τι λέει, ότι εγώ θα εφαρμόσω την πολιτική του κράτους, γιατί είναι συνέχεια του. Και βέβαια και οι άλλες δυνάμεις, ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα, που δεν πρέπει να τσιμπήσει ο λαός και να σκορπίσει την ψήφο του στα άλλα, τα λεγόμενα μικρά κόμματα τύπου Βαρυφάκη κτλ., τα οποία είναι πρόθυμα, αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία, έτσι λέτε, αυτοδύναμη, να συνεργαστούν και να αποτελέσουν, δηλαδή η κυβέρνηση που θα βγει από χέρι θα είναι αντιλαϊκή. Γι' αυτό λοιπόν, ΚΚΕ ισχυρό, ΚΚΕ στην κάλπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.